Βαλίτσες φαίνεται πως ετοιμάζουν οι περισσότεροι Κύπροι εν ώψη του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου. Όλες οι πτήσεις που φεύγουν από Λάρνακα και Πάφων προς διάφορους προορισμούς της Ευρώπης είναι σχεδόν υπερπλήρης. Ένα μικρό διάλειμμα από τη ρουτίνα για το οποίο οι πλήστοι μάλιστα με ρύμνησαν από νωρίς. Οι κρατήσεις για το τρίμερο του Οκτωβρίου περισσότερες έγιναν τον Αύγουστο. Τονίζοντας πως αυτό οφείλεται κυρίως στα ελκυστικά τουριστικά πακέτα που είχαν προσφερθεί στο κοινό από νωρίς. Να σας πω μόνο ότι έναν τρίμερο στην Αθήνα ήταν λιγότερο από 300 ευρώ αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείων και μεταφορές. Αγαπημένος προορισμός και φέτος, όπως και κάθε χρονιά, η Ελλάδα. Όμως και στην Αθήνα που έχουν προσθεθεί και επιπλέον πτήσεις. Ερωτηθείς για τους επόμενους δημοφιλείς προορισμούς πέραν της Ελλάδος. Θα έλεγα ότι είναι η Βιέννη, η Ρώμη, το Παρίσι, το Λονδίνο. Σύμφωνα με τον κύριο Κελεπέση, το επικείμενο τριήμερο, οι Κύπροι θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Η εκτίμηση που έχουμε εμείς είναι ότι τον Οκτώβριο μήνα θα κυμαστούν οι αναχωρήσεις από την Κύπρο γύρω στους 130.000 επιβάτες. Το εν λόγω τριήμερο αποτελεί την ιδανική λύση και για όσους θέλουν να αποδράσουν εντός, που σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΣΙΞΕ δεν είναι λίγοι. Όσον αφορά τις παραλιακές πόλεις, η πληρότητα των ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Βλέπουμε πληρότητες της τάξης του 70% περίπου στην επαρχία της Πάφου και πληρότητες κάτω του 65-60% στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώς του Κέλεμεσο. Όσον αφορά τώρα το δίλημα βουνό ή θάλασσα, φαίνεται πως δεν υπάρχει ξεκάθαρο νικητής, αφού τόσο η Πάφος όσο και τα ορεινά κονταροχτυπιούνται για την πρώτη θέση στην καρδιά των Κυπρίων. Ναι, η Πάφος και οι μικρές μας μονάδες στα ορεινά είναι οι πρώτες σε προτίμηση, όπου φαίνεται ότι το τριήμερο αυτό θα σφίζουν από ζωή. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, αυξημένη είναι και η τουριστική εισρωή στο νησί από το εξωτερικό για το τριήμερο.